Καλησπέρα και από μένα. Προτιμώ από εδώ, αν δεν σας πειράζει, γιατί έχω τα χαρτιά μου. Εγώ θα πάρω το χρόνο όλων των προηγούμενων ομιλητών, γιατί νομίζω ότι έτσι χρειάζεται. Αν και βλέπω ότι μείναμε μονάχοι, και ίσως να φταίμε εμείς, γιατί μάλλον κανέναν δεν αφορά το τι δεν έγινε και το τι δεν κάνανε και το τι δεν φτιάξαμε. Κανέναν δεν αφορά, επιτρέψτε μου, ούτε ποιος έστειλε email. Δεν μας νοιάζει. Δεν μας αφορά καθόλου. Προσπαθούμε το μοναδικό που θέλουμε να κάνουμε, και αυτό θα πούμε και στον κύριο Υπουργό στο τέλος, με την κυρία Χρυσοβελώνη που βλέπω μπροστά μου, συνεργαστήκαμε εν της πράγμασης αυτά που πρέπει, αυτά που μπορούσαν να γίνουν, αυτά που μπορούσαν να κάνουν. Και συζητάμε για ανάπτυξη, και ο λόγος που δέχτηκα την πρόσκληση ήταν γιατί μιλάμε για την επόμενη 20ετία. Γιατί πιστεύουμε ότι έτσι πρέπει να σχεδιάζουμε. Να σας πω μια μικρή παρένθεση, όταν κάποτε συνεργαστήκαμε με τους Κινέζους, το 20ετία το θεωρούσαν πολύ κοντά. Πες μας τίποτα μακρύτερο. Άρα λοιπόν πρέπει να μάθουμε ότι, πολύ σωστά είπε ο Υπουργός, τα έργα μένουν και δεν ανήκουν σε κανέναν που τα κάνει, γιατί αυτά τα έργα μένουν, αλλά πρέπει κάποιοι να τα κάνουν. Και η δική μας άποψη είναι ότι αν οι επιχειρηματίες δεν οργανωθούν, δεν μαζέψουν τα πράγματα και δεν τα πάνε παρακάτω, τα πράγματα δυστυχώς δεν περπατάνε σε αυτή τη χώρα. Θα πω ότι η δική μου εισήγηση στο κομμάτι, και να πιάσω το τεχνοκρατικό, να μην πω τα άλλα που θέλω. Μόνο μια μικρή παρατήρηση στον διοργανωτή, έπρεπε να βάλει και ηχεία έξω, να μας ακούνε και αυτοί που πίνουν έξω καφέ ή να μας επιτρέψουν μέσα να πίνουμε καφέ και να ανάβουμε τσιγάρο. Δεν πρόκειται για την ανάπτυξη της Μαγνησίας, αλλά για της Θεσσαλίας. Εγώ πιστεύω, πίστευα πάντα, στην αρχή ήμουν και ο λίγο προδότης, και ίσως επειδή δεν κατάγομαι από εδώ, γιατί έχω έρθει σαν ερωτικός μετανάστης, που λέει η κυρία Αντιπεριφερειάρχης, με βοήθησε πολύ αυτό. Το αεροδρόμιο, γιατί περί αυτού ο λόγος και περί αυτού η εισήγησή μου, αφορά όχι μόνο τη Θεσσαλία, αφορά την κεντρική Ελλάδα. Ένα αεροδρόμιο που είναι σύγχρονο, και εκεί θέλει βραβείο Νόμπελ, κύριε Υπουργέ, που το αφήσαμε αυτό το αεροδρόμιο, ένα υπερσύγχρονο αεροδρόμιο, που είναι πολύ καλύτερο από πολλά αεροδρόμια που έχουν 2,5 και 3 εκατομμύρια επιβάτες μέσα σε σταθμούς Far West, να είναι ανεκμετάλλευτο και να καταστρέφεται. Το μοναδικό που θέλουμε, κύριε Υπουργέ, είναι αυτή τη σύνθεση. Σας είπε ο κύριος Βουλευτής προηγουμένως, το ξέρει, τη σύνθεση με την ΠΑΘΕ. Δεν ξέρω πόσο μεγάλο έργο είναι και πόσα εκατομμύρια θέλει, εγώ φαντάζομαι λίγα, αλλά ένα πολυσύγχρονο αεροδρόμιο βγαίνουμε έξω και νομίζουμε ότι μπαίνουμε στο Far West. Και πρότεινε ένας ξενοδόχος προχθές να τους πηγαίνουμε με άλογα στους προορισμούς μετά για να γίνει πιο folklor. Ένα αεροδρόμιο λοιπόν που πρέπει μόνο από εσάς, κύριε Υπουργέ, να συνδεθεί με την ΠΑΘΕ. Εμείς σκεφτήκαμε ότι για να λειτουργήσει αυτό το πράγμα, και πριν 2 χρόνια ξεκίνησε, να κάνουμε ένα οργανισμό τουριστικής προβολής και ανάπτυξης του αεροδρομίου της κεντρικής Ελλάδος. Με ένα γεγονός, ότι λειτουργεί ένα αεροδρόμιο. Είπαμε λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε μια εταιρεία, έναν οργανισμό, μια σύμπραξη, όπως θέλετε πείτε το, με στόχο την ανάπτυξη του αεροδρομίου και την τουριστική προβολή της ευρύτερης περιοχής, συνυφασμένα φυσικά. Και ακόμη είναι στόχος η ανάδειξη σημασίας του αεροδρομίου σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένας χώρος δημιουργίας και ανάδειξης αερολέσκης, μπορεί να είναι ένας χώρος έκθεσης, επίδειξης και αγώνων μοντελισμού και αερομοντελισμού, μια βάση για skydiving, για χώρο για επίδειξη εκπαίδευσης drones, για χώρο και λειτουργία πίστας και πάρα, πάρα πολλά άλλα θέματα που μπορούν να κάνουν ένα αεροδρόμιο, μέχρι και γυρίσματα τηλεοπτικών σειρών και serials, που να κάνουν ένα αεροδρόμιο λειτουργικό και βιώσιμο. Σαφώς, όλοι τα αποδεχόμαστε, όλοι το λέμε χρόνια. Είναι αναγκαία και καλή συνθήκη το αεροδρόμιο μαζί με το λιμάνι φυσικά, και τρίτο το τρένο, γιατί στη χώρα μας το τρένο δεν είναι αυτό που είναι στην Ευρώπη, για να υπάρξει τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή και όχι μόνο. Γι' αυτό και προχθές στο συνέδριο, κύριε Υπουργέ, διαφώνησα μαζί σας, γιατί δεν αφορά μόνο τον τουρισμό του αεροδρόμιου. Το αεροδρόμιο αφορά 1 εκατομμύριο κατοίκους γύρω-γύρω από αυτό, αφορά ακόμη το μικρό κάργο που μπορεί να ξεκινήσει σήμερα και ένα κάργο μεγάλο που μπορεί να γίνει αργότερα, μια και το αεροδρόμιο αυτό είναι στη μέση της Ελλάδος, στην πιο βολική θέση, αν θέλετε, κατά εμάς. Σαφώς, και με την εισήγησή μου θα καταλάβετε ότι παίζει μέσα σε αυτό το σενάριο, σαφώς και από πλευράς των επιχειρηματιών του τουρισμού και σε δική μας περίπτωση και των επαγγελματιών από τα επιμελητήρια, να χρηματοδοτήσουν και ήδη χρηματοδότησαν κάποιες δράσεις, γιατί σαφώς πιστεύουμε ότι πρέπει να βάζουν το χέρι στη τσέπη, όπως να δουλεύουν όλοι μαζί.
Η ανάπτυξη του αεροδρομίου λοιπόν αφορά κυρίως την προσέλκυση πτήσεων, η οποία εξαρτάται από την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής γύρω από ένα αεροδρόμιο που, όπως είπα προηγουμένα, μπορεί να φτάσει και σε cargo flights και σε γενικές πτήσεις. Η περιοχή αλληλεπίδευσης του αεροδρομίου καλύπτει όλη τη Θεσσαλία, την νότια Φθιώτιδα, την Ευρυτανία, τη Βιωτία, τη βόρεια Πιερία και την Εύβοια. Και φυσικά τις σποράδες. Παρότι υπάρχει ένα αεροδρόμιο στη Σκιάθο, η Σκόπελος και η Αλόνισος δεν εξυπηρετούνται τόσο καλά από το αεροδρόμιο της Σκιάθου, μια και δεν υπάρχει αυτό που ζητάμε τόσα χρόνια, εσωτερική επικοινωνία, αυτό που θα είναι το πιο απλό, εύκολο να λύσει τα προβλήματα των νησιωτών μας. Αλλά θα σκεφτείτε ότι τους βολεύει πιο πολύ να έρχονται από το Βόλο και να πηγαίνουν μετά στη Σκόπελο κατευθείαν. Σαφώς αφορά την Εύβοια. Το αεροδρόμιο αυτή τη στιγμή 4.500 τουρίστες Γάλλοι έρχονται στο αεροδρόμιο το δικό μας και περνάνε στο κλάβι Μεντιτερανέ στην Εύβοια. Ήταν από τους πιο θερμούς υποστηρικτές στο επιμελητήριο της Φθιώτιδας, το επιμελητήριο και η περιφερειακή ενότητα μαζί με τη δική μας περιφερειότητα, από τη Γλύφα. Άρα λοιπόν, κάποια στιγμή καταλάβαμε όλοι, και τώρα πια δεν το συζητάμε γιατί έχει γίνει κοινή επίθεση σε όλους, ότι το αεροδρόμιο αφορά την κεντρική Ελλάδα, μπορεί να λειτουργήσει πάρα πολύ, και θα συμφωνήσω και με αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος Βουλευτής, ότι δεν έχει η Μαγνησία αυτά τα ξενοδοχεία που χρειάζεται αυτή τη στιγμή για να κάνει το αεροδρόμιο να γίνει βιώσιμο και να προσελκύσει πτήσεις, όμως η ευρύτερη περιοχή τις έχει. Και σαφώς, αν οι δύο μεγάλες επενδύσεις που ήταν να γίνουν στην περιοχή μας είχαν προχωρήσει, σήμερα δεν θα ασχολούμασταν εδώ, τουλάχιστον εγώ δεν θα ήμουν εδώ για το αεροδρόμιο, μπορούσα να ήμουν για άλλους λόγους. Έτσι. Σκεφτείτε λοιπόν ότι εμείς παρουσιάσαμε σε εταιρείες και σε tour operator κάτι που μπορούμε να παντρέψουμε, και ό,τι σας λέω μέχρι στιγμής δεν κάνει χρήματα, είναι μόνο δουλειά των ανθρώπων, να ταυτοποιήσουμε, να μπερδέψουμε, να συντονίσουμε τους 10 πράκτορες που δουλεύουν στη Γερμανία με την περιοχή μας και όχι μόνο, με μια αεροπορική εταιρεία. Και το κάναμε και εδώ εμείς, επειδή τη συνέργεια στη δικιά μας την περιοχή δεν την έχουμε μόνο για το έγκλημα, την έχουμε και για άλλες δουλειές, και με την περιφέρεια και με την περιφερειακή τη δικιά μας, και με όλους τους Δήμους, με όλους τους Δήμους, με τα επιμελητήρια της Λάρισας καταρχάς, της Λαμίας, του δικού μας επιμελητηρίου της Μαγνησίας και όλες τις ενώσεις και τις 7 ενώσεις ξενοδόχων από όλη την περιοχή, κάναμε και προσπαθήσαμε και παντρέψαμε μερικά πράγματα. Και επειδή αυτή η γραφειοκρατία που όλοι μιλάμε μας έκανε, όπως είχε κάνει και την περιφέρεια, να μην μπορεί να μπει σε έναν τέτοιο οργανισμό, γιατί έτσι φτιάχτηκε το δημοσιονομικό που τώρα θα σώσουμε τα χρήματα αυτά που κλέψαν όλοι οι προηγούμενοι, βρήκαμε λύσεις εμείς. Δεν χρειάζεται, βρήκαμε λύσεις. Τύπωσε η περιφέρεια το έντυπο, έφτιαξε ο Δήμος το περίπτερο, έκανε το επιμελητήριο τα έξοδα. Βρήκαμε λύσεις για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε τις πτήσεις, να δείξουμε το τι χρειάζεται. Στις περιπτώσεις της χρηματοδότησης πτήσεων, που εμείς δεν θεωρούμε ότι είναι πανάκια, ότι είναι μια καλή αρχή, αλλά δεν υπάρχει λόγος, και πολύ σωστά η περιφέρεια δικιά μας δεν συνέχισε να χρηματοδοτεί αεροπορικές εταιρείες έτσι για να έρχονται εδώ, έτσι για να βγάζουν χρήματα. Είναι ένας τρόπος όμως που χρειάζεται στην αρχή, είναι ένας τρόπος που μπορεί να γίνει συνδυασμός και των δύο πραγμάτων. Και το τρίτο, το βασικό, σας είπα το πολύ απλό, να μπορούμε να συνδυάσουμε αυτούς που ενδιαφέρονται για την περιοχή με ένα αεροπλάνο. Γιατί να εκπροσωπείται από έναν φορέα και γιατί να υπάρχει μόνο υποστήριξη, μόνο για ένα βασικό λόγο. Να υπάρχει μια φωνή, μια έκφραση. Ο συνομιλητής με έναν επιχειρηματία, μια αεροπορική εταιρεία, ένας tour operator, αλλιώς συνδιαλέγεται και αλλιώς σε άλλες περιπτώσεις συνδιαλεγόταν, όταν άλλα έλεγε ο πρόεδρος των ξενοδόχων, άλλα πήγε να πει ο Δήμαρχος, άλλα πήγε να πει ο Περιφερειάρχης. Σας δηλώνω ότι τα τελευταία χρόνια, με τη σύμπραξη ημών όλων, οι αεροπορικές εταιρείες που ήρθαν μέχρι στιγμής και αυτές που ευελπιστούμε να φέρουμε του χρόνου, δεν είχε καμία σχέση οι αρχικές τους απαιτήσεις με αυτές που καταρχάς καταλήξανε. Γιατί μιλάγανε επιχειρηματίες με επιχειρηματίες. Και το κατορθώσαμε μια χαρά. Εμείς όμως αυτό που θεωρούμε σημαντικότατο είναι να υπάρχει μία φωνή, η ευρύτερη περιοχή να εκπροσωπείται από έναν φορέα, σαφώς με την κοινή συνένεση όλων, σαφώς με την ενημέρωση όλων, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα που είναι τα αεροδρόμια. Τα δικά μας τα ξενοδοχεία φτιάχτηκαν για τη μικρομεσαία τάξη. Η μικρομεσαία τάξη στην Ελλάδα εξυφανίστη. Άρα λοιπόν το αεροδρόμιο μαζί με το λιμάνι είναι ένα κομμάτι που θα μπορέσει να μας φέρει επισκέπτες από το εξωτερικό, και η κινητικότητα του αεροδρομίου θα ενισχυθεί από τους κατοίκους, από τους μετανάστες, από τους εμπορικούς αντιπροσώπους, από όλους αυτούς που μπορεί να χρησιμοποιήσουν ένα αεροδρόμιο. Σκεφτείτε, η κυρία Χρυσοβερίνη ήταν παρούσα κάποτε, φίλοι μας από την Αθήνα έρχονται να πάρουν το αεροδρόμιο στο Βόλο να πάνε στην Αγγλία. Τους συνέφερε πιο πολύ από το να πάνε στο Ελευθέρω Βενιζέλο. Εμείς πιστεύουμε λοιπόν ότι θα καταλήξουμε
σε μια βασική διατύπωση που θα λέει φλάι του Καρπενήσι και φλάι του Μετέωρα. Με αυτό το επικοινωνιακό τρίκ κατορθώσαμε και ενώσαμε κάποιες δυνάμεις και σε επίπεδο επιμελητηρίων και σε επίπεδο ενώσεων ξενοδόχων, όπου αυτός ο άτυπα λειτουργών οργανισμός κατόρθωσε κάνει κάποια πράγματα. Σαφώς είναι σημαντικός ο ρόλος της περιφέρειας. Έχουμε την αμέριστη βοήθειά της και γι' αυτό σας ευχαριστούμε και των άλλων περιφερειών που θέλουν να συμμετάσχουν. Σαφώς και πρέπει τα επιμελητήρια να έχουν και αυτοί λόγο και να είναι παρόντες. Το δικό μας επιμελητήριο το έχει κάνει και σας είπα και άλλα δύο επιμελητήρια τα οποία βρίσκονται σε αυτή τη διαδικασία. Εάν μας κάνετε και εκείνο το. Τη ζεύση, τη ρημάδα, επιτρέψτε μου την έκφραση, θα μας έχετε βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, πολύ, πολύ γρήγορα δύο λέξεις, γιατί δεν θέλω ποτέ να λέω ότι το τι κάναμε παλιότερα και τι κάνουμε τώρα. Βραβείο Νόμπελ όμως, κύριε Υπουργέ, δώστε σε αυτούς που μελέτησαν και έφτιαξαν την παράκαψη του χιονοδρομικού και όχι σε αυτούς που παλεύουν τώρα με χίλιες συνθήκες δύσκολες να βρουν λύση, διότι έχουμε ένα χιονοδρομικό το οποίο έχει δύο θάλασσες. Ο κ. Κατσογέννης από τον Ρευματικό Σύλλογο θα σας πει πολλά άλλα πράγματα που μόνο γι' αυτό το πουλάμε και χωρίς χιόνι το πουλάμε και δεν έχουμε κατορθώσει το χειμώνα η ανατολική πλευρά να μην κάνει 40 χιλιόμετρα, να κάνει 14 για να πηγαίνει εκεί. Στα νησιά μας έχουμε άμεση σύνδεση. Το προϊόν το δικό μας συνδέεται με τα Μετέωρα τόσο πολύ όσο και με τη Σκιάθο, με τη Σκόπελο. Είπατε ότι πήγατε και πραγματικά τρέξατε. Αποζημίωση δεν ξέρω αν έχουν πάρει επιχειρηματίες της Σκοπέλου. Τουλάχιστον στην τελευταία συνάντηση με την κυρία Υπουργό, συζητάγαμε για τις αποζημίωσεις του 2015 ακόμη. Επιχειρήσεις οι οποίες ζουν 3-4 μήνες το χρόνο. Δεν πήραν οι επιχειρηματίες τα χρήματα. Ακόμη περιμένουν οι επιχειρηματίες τα χρήματά τους. Πήραμε όμως τα χρήματα για τα έργα. Εμείς τα υλοποιήσαμε τα έργα. Εντάξει. Λέμε και αυτό που έγινε. Ωραία. Με χαρά το ακούω. Και επίσης θα κλείσω με αυτό και ασφανή. Οι μεγάλες επενδύσεις και οι μικρές επενδύσεις στη δική μας περιοχή χρειάζονται. Είναι σαφές, το είπε προηγουμένως ο κ. Μποκόρος πολύ καλά. Είπε ότι στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, όταν επί 12 χρόνια ο γνωστός καπετάνιος του βγήκε η ψυχή να μπορέσει να κάνει τον Κώστα Ναβαρίνο, όταν έγινε τον Κώστα Ναβαρίνο, όλοι λέγανε ότι φτιάχνουμε ένα αεροδρόμιο και φέρνουμε αεροπορικές εταιρείες και χρηματοδοτούμε τον Κώστα Ναβαρίνο. Πολλοί σας είπε, δεν είναι 16, είναι 18% των ανθρώπων πάνε στον Κώστα Ναβαρίνο και οι υπόλοιποι επιβάτες διασπώνται όχι μόνο στην Πελοπόννησο, μέχρι και την Αθήνα. Άρα λοιπόν, εμείς θέλουμε τις μεγάλες επενδύσεις και τις μικρές επενδύσεις. Είμαστε αυτοί που πουλάμε το περιβάλλον και σαφώς και εμένα προσωπικά και την Ένωση Ξενοδόχων θα είναι υποστηρικτές της προστασίας του περιβάλλοντος και σαφώς της νομιμότητας. Ξέρετε, το λέμε όλοι, το είπε δύο φορές ο Βουλευτής προηγουμένως και τη φοβόμαστε. Λες και δεν πρέπει να υπάρχει νομιμότητα. Τη θεωρούμε ότι πρέπει να την κάνουμε σαφώς με την νομιμότητα και επιπλέον. Οι επενδύσεις οι δικές μας σταμάτησαν, κύριε Υπουργέ, όχι από λάθος περιβαλλοντολογικές μελέτες ή από λάθος επενδύσεις ή από παράνομες επενδύσεις. Αυτές δεν ξέρω, δεν μπορούμε να τις κρίνουμε εμείς. Πρέπει να σταματήσει το φαινόμενο των κατεφημισμών, για να πω αυτή τη λέξη, οικολογικών και υπόλοιπων οργανώσεων, οι οποίες σταματάνε. Και εμείς έχουμε μια λύση. Εμείς αναγνωρίζουμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να τους ακούμε όλους. Ακόμη και μια παρέα που θα φτιαχτεί για κάποιο τοπικό θέμα το οποίο χρειάζεται και έχει και τέτοιο συμβάν και τους ακούμε προσοχή. Αλλά για μας πλέον οι περιβαλλοντολογικές οργανώσεις, οι οικολογικές οργανώσεις και πάει λέγοντας, θα πρέπει να πιστοποιούνται. Να μπορούν να είναι πιστοποιημένες σοβαρά και τεκμηριωμένα να φέρουν τις αντιρρήσεις τους, γιατί όλοι κάνουν λάθη, μερικοί τα κάνουν και επίτηδες τα λάθη. Γιατί χθες συζητάγαμε για ένα όνειρο της περιοχής μας για το τελεφερίκ που θα μπορούσε να πηγαίνει στα Χάνια. Και αν το ακούσουν οι ορνηθολόγοι θα μας το κλείσουν, αν το ακούσουν αυτοί που κελαϊδούν τα πουλιά θα μας το κλείσουν και πάει λέγοντας. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι πρέπει να γίνονται οι επενδύσεις, πρέπει να γίνονται έργα στην περιοχή μας, σαφώς με μεγάλο σεβασμό στο περιβάλλον, το Πύλιο, γενικά η Θεσσαλία, αυτό πουλάει, αλλά να γίνονται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.